Όλο το πρώτο δεκαήμερο έχει κατά κάποιο τρόπο ηρεμήσει. Αν είστε γεννημένοι 30 Σεπτεμβρίου, 1-2 Οκτωβρίου, θα προσέχετε από την Κυριακή και μετά. Είναι μια καλή περίοδος για να προωθήσετε θέματα που έχουν σχέση με τα παιδιά, με τον ερωτικό σύντροφο, στο χώρο της δουλειάς. 1-2-3 μέρες μπορείτε να κάνετε συμφωνίες, να υπογράψετε συμβόλαια, να δείτε τα πράγματα να βελτιώνονται. Εκεί που θα πρέπει να προσέχετε ακόμα είναι οι σχέσεις σας, ειδικά αν είστε γεννημένοι πρώτες μέρες και τελευταίες μέρες, που ακόμα ο Άρης ο πυροδότης, που γι' αυτό λέω ότι κάτι θα έχουμε και σε παγκόσμιο επίπεδο, πυροδοτεί, και σε αυτό το τεύχος νομίζω γράφω, ο Άρης πυροδοτεί επικίνδυνες εξελίξεις. Δηλαδή ο Άρης ανεβάζει την αδρεναλίνη και σε κάνει να μπαίνει σε μια κατάσταση έντασης, ενώ μπορεί να μην χρειάζεται εκείνη τη στιγμή. Σκορπιοί μου, ό,τι καλύτερο αυτές τις μέρες, αυτές τις 2-3 μέρες για εσάς, ειδικά που είστε γεννημένοι τον Νοέμβριο, είστε σε μια πάρα πολύ καλή φάση. Μπορείτε να έρθετε πιο κοντά στα παιδιά, τον ερωτικό σύντροφο. Αφήστε τις συζητήσεις για. Μάλλον μην αφήνετε συζητήσεις για το τέλος της εβδομάδος. Ενώ οτιδήποτε έχει σχέση με τον εργασιακό χώρο, ενδεχομένως να προκύψουν τις επόμενες μέρες κάποιες αλλαγές. Τοξότες που πήραν τηλέφωνο και μου κάνουν παράπονα, γιατί λέω λίγα, δεν λέω λίγα. Για εσάς που είστε γεννημένοι πρώτες μέρες, καμιά φορά όταν πιάνω ένα δεκαήμερο μπορεί και να μην είναι πάρα πολύ καλό. Για εσάς των πρώτων ημερών λοιπόν λέω ότι προσέχετε, γιατί μπορεί να κάνετε κάποια λάθη, κάποιες παραπλανήσεις. Η καλή σας εποχή έρχεται από το τέλος Ιουλίου και μετά για ένα χρόνο. Θα αλλάξουν τα θέματα για εσάς. Η οικογένεια σας καλεί, ενώ αυτές τις μέρες, αν είστε 10-12 του μηνός, θα έχετε συναντήσεις ευχάριστες. Οι εγώ καιροί μας έχουν οικογενειακά θέματα, αλλά σήμερα μπορεί να έχετε μία συνάντηση με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας που θα σας βοηθήσουν είτε σε θέματα υγείας είτε σε θέματα εργασίας, τα οποία είναι σημαντικά. Αν είστε γεννημένοι γύρω στις 30, το τέλος του μήνα αυτού μπορεί να έχετε κάποιες αλλαγές στο χώρο της οικογένειας, οι οποίες είναι ενοχλητικές, ίσως θα πρέπει να προσέξετε. Η υδροχόη μου σελήνη είναι στο δικό σας ζώδιο, μπορείτε να κάνετε τα δικά σας όνειρα τώρα. Για κουριτσάκι. Να αγοράζουμε από τώρα που στον άκη. Δεν γεννήσαμε το αγοράκι, σκέφτομαι. Λοιπόν, πολλά σχέδια για εσάς. Η Αφροδίτη εξακολουθεί να είναι στο ζώδιό σας και να σας ευνοεί. Όμως σήμερα, αύριο μεθαύριο, ένα οικονομικό επαγγελματικό θέμα προκύπτει, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο θα πρέπει να το δείτε έτσι πολύ σοβαρά. Πρόσωπα του περιβάλλοντός σας μπορεί να έχουν διάφορες αναστατώσεις ή αλλαγές στα σχέδιά τους, ενώ γενικότερα οτιδήποτε έχετε προγραμματίσει τώρα, είτε για ταξίδια είτε μελλοντικές εποχές, θα γίνει λίγο αργότερα. Τα ψαράκια μας είναι σε μια πάρα. Αν είστε 2, 3, 4 του μηνός, μην αφήνετε ούτε δευτερόλεπτο να πάει χαμένο. Είναι τόση τύχη αυτών των ημερών που μπορείτε να προκύψει ένα συναισθηματικό θέμα, μια σχέση, μια συνεργασία, κάτι η οποία είναι πολύ σημαντική, προσέχοντας βέβαια μόνο τα οικονομικά σας. Και μάλιστα για το τέλος Μαΐου να ξέρετε ότι είναι μια εξαιρετική περίοδος για εσάς, η οποία πια σταθεροποιεί σχέδια. Αυτά για μένα. Να πάρετε τον αστρολόγο, να διαβάσετε το site. Αύριο θα σας πω αυτή η Ρούνη, γιατί και εγώ δεν τους ήξερα.